Ένας πατέρας, Έλληνας, έπιασε την 20χρονη κόρη του Μένα Τσιγαριλίκη, τράφυλλο, και με τις ευλογίες της τορκικής μάνας πήγε και την τίγκυλε στην αστυνομία, λες και ο Βριτσάκης ήταν Ροχάμης. Σας τα έχω ξαναπεί εγώ, εξυγχρονισμένοι μου Έλληνες. Φιλήσετε από αυτούς που θέλουν να σας σώσουν και δυσπιστείτε όταν ακούτε να σας λένε εγώ ο πιο δικός σου άνθρωπος. Αχ, καταραμένη κουβέντα, διότι αν δεν σε πατήσει κάτω σου άνθρωπος, ποιος θα σε πατήσει, ο ξένος χέστηκε. Μέχρι τώρα ήξερα την άλλη κουλαμάρα. Ότι στην Αμερική παιδιά καταγγέλουν τους γονείς τους στην αστυνομία επειδή οι γονείς καπνίζουν μέσα στο σπίτι και κάνουν τα παιδιά παθητικούς καπνιστές και βγαίνουν δύο πόντους κοντύτερα τα Μόγκολα από 96 94. Και τώρα μας έσκασε εδώ αυτή η νουβοτέη καινούρια και μάλιστα τα ναύπα. Γονιός να στέλνει το παιδί του να βρει καταφυγείο στη στοργική αγκαλιά της αστυνομίας. Το πάνε μέσα το κοριτσάκι για ένα τετράφυλλο. Να βγει με 10 σύριγγες στην κάθε κολότσεπη από τη φυλακή. Ανοίγω μία εφημερίδα, προχτές έτσι να πλώσω πάνω λίγο αλευράκι, να κυλιστεί ο γάβρος πριν μπει στο τηγάνι, πέφτει ο μάτις μου ο ίδιος σε μία κουλωτερότερη είδηση, ανώτερη και από τις δύο αρθίσες. Σπρώχνω λίγο έτσι το αλευράκι στην άκρη, να δω καλύτερα και τι βάζω. Δάσκαλος στη Βιρτζίνια των Ηνωμένων Πολιτειών απέβαλε ένα 5χρονο γιατί είχε μαζί του τον μπίπερ του μπαμπά του. Και έχει γίνει πρώτο θέμα το μπίπερ στην Αμερική. Και βγαίνουν ολημερείς οι ρεπορτατζούδες από όλα τα κανάλια να ασχολιώνται με τον μπίπερ του μπαμπά του 5χρονου εγκληματία και εκολαπτώμενου πολυδολοφόνου. Τα βλέπουν αυτά τα δικά μου τα παιδιά εδώ στο Μαλβίνα Live και κάνουν διάφορα τάματα. Αχ, Θεέ μου, κάνε με μια γλάστρα, μια αρτίστα, μια φάλσα τραγουδίστρια, δηλαδή πρώτη φωνή, κάτι. Αν σας το έχω ξαναπεί, γλυκά μου. Το καμπαρέ θέλει προσόντα. Να πέσει ο βίντεο αστέρια, παρακαλώ, να δούμε την οντισιόν που έκαναν στα αστέρια του κυρίου Παπαργυρόπουλου. Έλα. Ναι, γεια σας. Καλώς το ναι. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Γιατί ευχαριστείς? Ναι, που μου ευχαριστείτε. Καλή. Ήρθα να τραγουδήσω στο κέντρο σας από φέτος. Πώς σκέφτεσαι, πώς σκέφτεσαι από εδώ? Γιατί όλοι μου λένε ότι έχω πάρα πολύ καλή φωνή και ότι πρέπει να γίνω τραγουδιστής και να έρθω να τραγουδήσω στα αστέρια. Τι είμαι αστέρι. Μόνος στο βίντεο στο μαγαζί σας τι Μόνος μου το βρήκα και με στηρίζω. Οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ καλοί και μπορείς να δουλέψεις. Σήμερα σε σαν νεκροθάρτης. Γιατί έτσι πρέπει, κυρία μου, γιατί αν δεν ξέρω αν είστε καλά. Θε να πολιτήσουμε σοβαρό τραγούδι. Ναι, δεν ξέρω αν ξέρετε από κέντρα, αλλά στο κέντρο δινόμαστε πολύ ωραία. Ναι, έτσι φέρω φράγκο που λέω ακριβώς. Α, είσαι για σοβαρό τραγούδι. Ναι, πολύ. Τι τραγούδι θέλει να μας πεις? Ναι, θα σας πω ένα τραγούδι το Physics Έρωτας, το οποίο το λέω πάρα πολύ καλά, όλοι μου το λένε. Ναι, θα σας ακούσουμε στο Physics Έρωτας. Ναι. Πάμε, ορχήστρα. Πάμε. Άρχισα λόγω την αρχή, μπορείς λίγο να το ξαναπάς. Πρέπει να έρθεις λίγο εκεί. Πάμε. Φύσηξε έρωτας βοριά μέσα στα φύλλα της καρδιάς κι όλα τα ράζω και σε υπέκικο χορεύω. Φύσηξε έρωτας βοριάς απόψε πάω που με πάω.